Τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη και ανυπόμονη για αυτό που πρόκειται να ζήσουμε τη μέρα της παρέλασης. Αλλά ταυτόχρονα έχω και λίγο άγχος, γιατί είναι πρωτόγνωρο όλο αυτό που ζω αυτές τις μέρες. Αλλά σιγά σιγά θα το ξεπεράσω και μέχρι τη στιγμή του καρναβαλιού θα είναι όλα μια χαρά, πιστεύω. Τι έχει συμβεί έως σήμερα από την ημέρα που ανακοινώθηκε ότι θα είσαστε εσείς η Βασίλισσα? Πολλές συνεντεύξεις. Έχει πολλές υποχρεώσεις τελικά η Βασίλισσα, δεν το ήξερα εγώ στην αρχή όλο αυτό. Αλλά είναι ευχάριστα όλα αυτά. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Είναι ωραία. Τι σας ρωτάνε, τι θέλουν να μάθουν από τη Βασίλισσα, Οι από εμάς? περισσότεροι έχουν απορία για το πώς κάποια κοπέλα δηλώνει συμμετοχή, ποια είναι τα κριτήρια για να την επιλέξουν. Και όλοι ανυπομονούν να μάθουν για τη στολή, αλλά δεν την ξέρουμε ακόμα, ούτε εγώ την ξέρω, δεν την έχω δει. Εκτός από το προφανές το οποίο βλέπουμε, τι άλλο ζητούν από μια βασίλισσα? Να είναι επικοινωνιακή, να έχει κάποια καλή σχέση με το χώρο, γιατί η κίνηση πάνω στο άρμα μετράει. Αυτά, δεν ξέρω τι άλλο ήταν σημαίνω. Η σχέση σας με το καρναβάλι? Έρχομαι από μικρή, μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν μοναδική εμπειρία. Και φέτος που είμαι πρώτο έτος στη γεωλογία, αποφάσισα ότι ήθελα να το ζήσω όσο πιο έντονα γίνεται. Και έτσι δήλωσα συμμετοχή για Βασίλισσα. Και τελικά κατάφερα και θα είναι αξέχαστη εμπειρία, πιστεύω, φέτος. Από τη γεωλογία λοιπόν, από τη γη στον Ναι. ουρανό. Οι επόμενες λεπτομέρειες που μπορούμε να μάθουμε που αφορούν στο άρμα, το είδαμε λίγο το Το άρμα. άρμα, ναι, το κοινοποιήσαμε, το είδα και εγώ από κοντά, ανέβηκα, κάναμε την πρώτη πρόβα. Ήταν πολύ εντυπωσιακό, μπορώ να πω. Είναι ξεχωριστό από τις άλλες χρονιές, είναι πολύ ιδιαίτερο. Και μεγάλο, Ναι, τεράστιο. είναι πολύ μεγάλο. Μου άρεσε πάρα πολύ. Και ανέβηκα και πάνω, δεν ήταν τελικά τόσο ψηλά όσο ανησυχούσα, εντάξει, είναι πολύ καλά. Για τη στολή ακόμα δεν ξέρω κάποια λεπτομέρεια να σας πω. Αυτά. Ραντεβού τώρα. Τώρα θα ξαναδείτε το άρμα σίγουρα την Παρασκευή, στη μεγάλη παρέλαση των αρμάτων. Και μένω όλο το Σαββατοκύριακο εκεί, το τελευταίο της αποκριάς, φυσικά. Θα είμαι και σε άλλες εκδηλώσεις όμως του Δήμου. Και στο μικρό καρναβάλι, το καρναβάλι των μικρών, θα το ανοίξω μάλλον εγώ, χωρίς το άρμα φυσικά.